Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Κύριε Κοτσόνη, καλή σας ημέρα. Καλημέρα κύριε Νατσούλη, σε εσάς και στους ακροατές σας. Βέβαια η αστυνομία, να πούμε ότι όλο και κάθε και κάθε μέρα που περνάει με όλο και περισσότερο έργο έχετε επιφορτιστεί πια με πάρα πολλά πράγματα, κύριε Κοτσόνη, μέχρι και να μετράτε κόσμο και κεφάλια μέσα στα μαγαζιά, έτσι. Δηλαδή έχει γίνει το έργο σας, θα λέγαμε, τόσο πολυπίκυλο και πολυδέδαλο. Είστε παντού για όλα, κυριολεκτικά. Έτσι ακριβώς, κύριε Νατσούλη, ευχαριστώ κιόλας για την πρόσκληση. Είναι η φύση του αντικειμένου της αστυνομίας, ναι, που έχει, ναι, να ασχοληθεί με πάρα πολλά πράγματα. Ναι. Με την ευκαιρία του εορτασμού της Παναγίας, της κοιμήσεως της Θεοτόκου, αυτής της μεγάλης ορτής της Ορθοδοξίας, ναι, και ενός περιστατικού που έλαβε χώρα αυτές τις μέρες στη Φλόρινα. Στη Φλόρινα, μπράβο, ναι. Ναι, ναι, και ξεχνιάστηκε άμεσα από τους αστυνομικούς της αστυνομικής διεύθυνσης Φλόρινας, θα ήθελα να υπενθυμίσουμε κάποιες βασικές αρχές, mm-hmm, που πρέπει να τηρούμε όλοι μας, έτσι ώστε να αποφύγουμε να γίνουμε θύματα επιτηδίων, επίδοξων απαταιώνων από τη μια πλευρά, αλλά και από την άλλη, πώς θα προστατεύσουμε αποτελεσματικά την κατοικία μας, ιδιαίτερα αυτές τις μέρες που πολλοί από εμάς βρισκόμαστε σε καλοκαιρινές διακοπές. Θα πάμε για λίγες μέρες σε κάποια θάλασσα, φυσικά. Φυσικά, φυσικά, ναι. Σχετικά με το περιστατικό της Φλόρινας, θα ήθελα να αναφέρω επιγραμματικά κάποια πράγματα. Τις προηγούμενες ημέρες, συγκεκριμένα 11 και 12 του Αυγούστου, έλαβαν χώρα στην πόλη της Φλόρινας 13 περιπτώσεις απάτης, 12 απόπειρες και μία τελεσμένη, οι οποίες εξηχνιάστηκαν άμεσα από τους αστυνομικούς, όπως είπα, της αστυνομικής διεύθυνσης. Και μάλιστα συνελήφθηκε η δράση της, μια 43χρονη αλλοδαπή, εις βάρος της σημαντική δικογραφία, και θα ακολουθήσουν τα νόμιμα. Η γνωστή τηλεφωνική απάτη, το γιο σας, η κόρη σας προκάλεσε ατύχημα, γρήγορα στείλτε τα λεφτά. Δυστυχώς, ναι. Μα αυτή η ιστορία είναι τόσο γνωστή, κύριε Κοτσόνη. Θα σας πω. Και που δεν μπορώ να καταλάβω γιατί ακόμη οι άνθρωποι μπορούν και ξεγελούνται από αυτό το πράγμα. Θα σας το εξηγήσω. Συγκεκριμένα λοιπόν στις 12 του μηνός προχθές, με σημερινές ώρες, άγνωστος άντρας τηλεφώνησε σε οικία 85χρονης και προσποιούμενος στο γιατρό ανέφερε ψευδώς ότι η κόρη της είχε υποστεί σοβαρό τροχαίο τραυματισμό, τροχαίο ατύχημα, και μάλιστα παρουσιάστηκε στο τηλέφωνο και μια γυναίκα η οποία προσποιήθηκε την κόρη της παθούσης και επιβεβαίωσε το περιστατικό. Η γυναίκα λοιπόν πίστηκε δυστυχώς και παρέδωσε το ποσό των 4.500 ευρώ καθώς και 21 χρυσές λίρες. Τι λέτε, στην γυναίκα αυτή που συνδράστηκε. Έτσι λοιπόν κινήθηκε το καλό με την όλη υπόθεση ήταν ότι αμέσως ενημέρωσε ένα συγγενικό της πρόσωπο και με τη σειρά του το συγγενικό της πρόσωπο ενημέρωσε την αστυνομία. Η αστυνομία άμεσα ενήργησε, κατάφερε εντόπισε τη 43χρονη, τη συνέλαβε και μάλιστα βρήκε στην κατοχή της και όλο το χρηματικό ποσό, μάλιστα, αλλά και τις λίρες, τα οποία φυσικά και τα παρέδωσε. Ευτυχώς εδώ σώθηκαν τα χρήματα, σώθηκαν και οι λίρες. Ναι, βεβαίως. Για το περιστατικό έχει εκδοθεί δελτίο τύπου από την Γενική Αστυνομική Διεύθυνση, ναι, της Δυτικής Μακεδονίας, Περιφερειακή Διεύθυνση της Δυτικής Μακεδονίας, και υπάρχει στην ιστοσελίδα αστυνομία.gr. Θα συμβούλευα τους ακροατές σας να επισκέπτονται συγκεκριμένη ιστοσελίδα, ναι, 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 γιατί μπορούν να μάθουν πάρα πολλά πράγματα σχετικά με τη λειτουργία της αστυνομίας. Και με τον τρόπο που δρούν επιτίδη, γιατί ακριβώς, όπως το εξηγείτε τώρα, κύριε Κοτσόνη, είναι καλό να το ακούν παντού. Και μάλιστα επειδή παίζουμε και από το σταθμό ένα σποτάκι της ελληνικής αστυνομίας ακριβώς με τέτοιες ιστορίες, καλό πραγματικά είναι να το ξέρουν όλοι και να μην πέφτουν θύματα τόσο εύκολα. Φυσικά. Σε αυτή την περίπτωση γλιτώσαμε τα χρήματα, γλιτώσαμε τα υπόλοιπα, αλλά δεν είναι πάντα έτσι, πολλές φορές ξεφεύγουν. Δυστυχώς, ξέρετε, είναι κρίμα οι κόποι μιας ζωής να φτάνουν στα χέρια ενός από έναν απατεώνα, βέβαια. Επίσης υπάρχει και ο λογαριασμός στην ιστοσελίδα κοινωνικής δικτύωσης στο γνωστό μας Facebook της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Δυτικής Μακεδονίας, που μπορούμε να ενημερωνόμαστε και να παίρνουμε και συμβουλές για θέματα καθημερινότητας αλλά και θέματα που απασχολούν την περιοχή μας. Μάλιστα. Την ευρύτερη περιοχή. Σχετικά λοιπόν με το θέμα των απατών, επιγραμματικά τώρα θα πω τις πιο συνηθισμένες περιπτώσεις, αν και ξέρετε είναι τόσο εφάνταστοι αυτοί οι άνθρωποι που κάνουν
αυτές τις δουλειές. Και τις προτιμούν τέτοιες μέρες, χρονιάρες μέρες που λέμε ίσως. Προτιμούν τέτοιες μέρες. Σε γιορτές που ο κόσμος είναι πιο χαλαρός και τα λοιπά. Πιάνουν το σφιγμό της επικαιρότητας, όχι μόνο εσείς δημοσιογράφοι, ξέρετε, αλλά ακόμα και αυτοί οι άνθρωποι προσπαθούν να πιάσουν τον ρυθμό της επικαιρότητας. Συγκεκριμένα, γνωρίζουμε, όπως είπατε, τις βασικές μεθόδους που χρησιμοποιούν. Προσεγγίζουν άτομα μέσω εκ μέρους συγγενικού προσώπου. Πάνε σε κάποιον και λένε: Είμαι φίλος του γιού σου. Έχουν φροντίσει να έχουν πάρει στοιχεία από πριν. Βρίσκομαι σε μια πολύ δύσκολη οικονομική ανάγκη. Και έτσι λοιπόν αποσπάνε χρήματα. Από την άλλη, υπάρχει η γνωστή μέθοδο με την πρόκληση του τροχαίου ατυχήματος, όπως είπαμε. Η νοσηλεία συγγενικού προσώπου. Τα λέω τώρα επιγραμματικά για να μην φάμε το χρόνο μας. Επίσης, πρέπει να προσέχουμε πολύ στα ATM. Το PIN μας, τον κωδικό μας. Όταν πηγαίνουμε, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι υποκλέπτουν το PIN και μετά αποσπούν χρήματα από τους λογαριασμούς μας. Επίσης, σας λέω, είναι τόσο εφάνταστοι. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι υπόσχονται δάνεια να παρακάψουν το σύστημα τηρεσίας ή ακόμα και να εξασφαλίσουν εργασία σε αυτές τις δύσκολες μέρες που διανύουμε, που όλοι γνωρίζουμε ότι η έβρεση εργασίας είναι κάτι δύσκολο. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι υπόσχονται εργασία. Επιπρόσθετα, πρέπει να προσέχουμε στις διαδικτυακές μας αγορές τα προσωπικά μας στοιχεία, τους αριθμούς από τις κάρτες μας, το πώς κάνουμε τις αγορές μας. Και επίσης, όταν κάνουμε ηλεκτρονικές αγορές και είδη που όλοι μας καταναλώνουμε, κινητά τηλέφωνα ή ακόμα μια αγοραπολισία οχήματος, πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί, γιατί ο κίνδυνος καραδοκεί. Φυσικά, εγώ δεν πήρα τηλέφωνο τώρα για να μιλήσουμε και να τρομάξουμε τους ακροατές σας, ωστόσο πρέπει να γνωρίζουμε ότι υπάρχει και αυτή η πλευρά του διαδικτύου και των αγορών, έτσι ώστε να είμαστε υποψιασμένοι. Ναι, ναι. Όλα αυτά λοιπόν, πάρα πολύ προσοχή και στις ηλεκτρονικές αγορές και να σας κάνει καταρχήν εντύπωση μια πολύ χαμηλή τιμή σε ένα επώνυμο προϊόν. Βεβαίως, αυτά αποφεύγεται, γιατί δεν υπάρχει περίπτωση ένα επώνυμο προϊόν και πολύ καλό προϊόν να είναι σε τόσο μεγάλη και καλή τιμή ευκαιρίας. Είναι πολύ βασικά αυτά τα πράγματα, πρέπει να τα γνωρίζουμε. Και επειδή αναφερθήκατε όντως και στην προσφορά εργασίας, προσοχή και σε αυτό, γιατί έχω ακούσει πολλές ιστορίες γι' αυτό. Να το πούμε και δύο λόγια παραπάνω τι συμβαίνει. Υπόσχεται κάποιος άλλος, γιατί πονάει ο άλλος που δεν έχει δουλειά, εργασία, στέλνοντας όμως κάποια χρήματα για αυτή την εργασία. Ακριβώς. Καταλαβαίνετε ότι τα χρήματα θα εξαφανιστούν, η εργασία δεν θα έρθει ποτέ. Τόσο απλά. Δεν είναι όλοι τόσο καλοί να σας προσφέρουν εργασία και μάλιστα και με καλούς μισθούς, όπως υπόσχονται, και πολύ καλές εργασίες με πολύ καλές συνθήκες εργασίας. Δεν γίνονται αυτά στη σημερινή εποχή. Έτσι ακριβώς είναι. Συνεχίζοντας, θα ήθελα να αναφερθώ και στο θέμα λίγο των ημερών, που είναι και αυτό επίκαιρο. Ναι. Εν όψη λοιπόν του τριημέρου και γενικά του 15 Αυγούστου και του εορτασμού, πολλοί αποφασίζουμε να κάνουμε τις καλοκαιρινές μας διακοπές, να επισκεφτούμε αγαπημένα μας πρόσωπα. Πρέπει όμως να έχουμε στο μυαλό μας ότι πρέπει να τηρούμε κάποιες αρχές προστασίας της κατοικίας μας. Συγκεκριμένα, πρέπει να ασφαλίζουμε τις πόρτες, τα παράθυρα πριν φύγουμε από το σπίτι. Το λέω, φαίνεται απλό, αλλά πολύ αφήνουν ανάκληση. Ξέρετε, τα βλέπουμε όταν δυστυχώς έχουμε περιστατικά να αντιμετωπίσουμε. Αφήνουν ανάκληση, λένε, κύριε Κοτσόνη, για να αερίζεται το σπίτι. Για να αερίζεται, ναι, όμως είναι πάρα πολύ εύκολο κάποιος να εισέλθει από αυτή την πόρτα. Από αυτή την ανάκληση, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Επίσης, πρέπει να είμαστε προσεκτικοί για σημάδια στην κατοικία μας. Αυτό βέβαια γίνεται και πολύ στις μεγάλες πόλεις. Οι επίδοξοι διαρρήκτες μαρκάρουν τα σπίτια έτσι ώστε να ξέρουν ότι αυτά τα σπίτια είναι στόχοι και έτσι λοιπόν όταν απομακρύνονται οι διοκτήτες κάνουν το έργο τους, να το πούμε έτσι. Επίσης, ενημερώνουμε για την απουσία μας μόνο συγκινικά μας πρόσωπα και όχι μέσω Facebook. Κοινωνικών δικτύων. Αυτό το πράγμα, το που είμαι στην τοποθεσία, βρίσκομαι στην τάδε τοποθεσία και τα λοιπά και ανά πάσα στιγμή να γνωρίζουν όλοι που βρίσκομαι, είναι πραγματικά εκπληκτικό. Δηλαδή, δεν μπορώ να το καταλάβω γιατί γίνεται αρχικά αυτό το πράγμα. Γιατί πρέπει να δηλώσω εγώ ότι είμαι στην τοποθεσία τάδε. Θα σας πω, είναι πολύ σωστές οι παρατηρήσεις σας, ωστόσο κάποιες φορές θέλουμε να μοιραστούμε τη χαρά μας που έχουμε με τους φίλους μας στο Facebook και έτσι βρισκόμαστε σε ένα σημείο, σε μια παραλία και ανεβάζουμε μια φωτογραφία, κάνουμε μια κοινοποίηση παρουσίας. Δεν σκεφτόμαστε όμως ότι εκείνη τη στιγμή είναι σαν να λέμε εγώ βρίσκομαι μακριά, το σπίτι μου είναι άδειο. Δεν περνάει από το μυαλό μας. Άρα λοιπόν παράκληση
οι φωτογραφίες να μην δημοσιεύονται σε πραγματικό χρόνο. Μπορούμε να γυρίσουμε από τις διακοπές μας και να δημοσιεύουμε φωτογραφίες από το πώς περάσαμε ενώ έχουμε ήδη γυρίσει. Αυτή είναι μια παράκληση προς τους ακροατές σας. Είναι μια συνήθεια που πρέπει να μας γίνει βίωμα, να αποφεύγουμε σε πραγματικό χρόνο να δημοσιεύουμε. Και μάλιστα εγώ θα το προέκτηνα, κύριε Κοτσόνη, όχι μόνο όταν πηγαίνουμε διακοπές. Πολλές φορές βλέπουμε ότι ακόμη και στην έξοδό μας δημοσιοποιούμε στο πού βρισκόμαστε και σε ποιο μαγαζί, λέγοντας σε αυτούς τους επίδοξους ότι το σπίτι είναι άδειο έμεσα. Αυτό λέμε. Φυσικά, έτσι είναι ακριβώς. Φυσικά δεν αφήνουμε σημειώματα, ούτε λέμε πότε πρόκειται να επιστρέψουμε. Αυτά είναι αυτονόητα. Επίσης, όταν φεύγουμε, θα πρέπει να προσέχουμε λίγο το χώρο. Ειδικά εμείς στην Καστοριά, που δεν έχουμε τόσες πολυκατοικίες στις μεγάλες πόλεις, πρέπει να προσέχουμε τα έπιπλα του κήπου μας, δηλαδή έπιπλα, ογκώδη πράγματα που βρίσκονται στην πελωτή μας, μπορεί να βοηθήσουν ένα επίδοξο διαρρήκτη να αναρρίχθει. Επιπρόσθετα, αν υπάρχει ένα σύστημα συναγερμού, ξέρουμε ότι και αυτό κοστίζει, ξέρουμε την περίοδο που διανύουμε, αλλά αν υπάρχει, καλό είναι να το ενεργοποιήσουμε. Κάποιες φορές νομίζουμε ότι λειτουργεί ο συναγερμός μας ή μια κάμερα μπορεί να έχουμε βάλει και διαπιστώνουμε εκ των υστέρων ότι δεν λειτουργεί. Καλό είναι να τα ελέγχουμε αυτά τα πράγματα. Επίσης, ένας χρονοδιακόπτης αυτόματου φωτισμού, που είναι πολύ απλό και ένα φθηνό μέσο για να προστατεύουμε την κατοικία μας, θεωρώ ότι είναι απαραίτητο και μπορεί να βοηθήσει. Κάτι ακόμα που θα ήθελα να πω είναι ότι δεν θα πρέπει να γνωστοποιήσουμε με τίποτα σε τρίτους ότι στο σπίτι μας έχουμε χρήματα, μεγάλα χρημαντικά ποσά, πολιτικά με αντικείμενα. Ξέρετε ότι τα προηγούμενα χρόνια πολλοί συμπολίτες μας αποφασίσανε λόγω των συνθήκων να κρατήσουν στην βαλίτσα, στο μαξιλάρι, στο πάπλωμα. Ναι. Πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί με αυτά τα θέματα. Μα δεν υπάρχει κανένας λόγος να τα έχει. Δεν υπάρχει δηλαδή. Δεν έχει νόημα αυτό το πράγμα. Φυσικά. Επίσης, γενικά θα πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ότι αν παρατηρήσουμε κάτι ύποπτο να ειδοποιήσουμε το 100. Το 100 μας συνδέει με την τοπική αστυνομία, όπου και να βρισκόμαστε, είναι δωρεάν, αλλά είναι πολύ εύκολο να ζητήσουμε από τον εκφωνητή να μας συνδέσει με την πόλη που θέλουμε. Δηλαδή, μπορεί να είμαστε στην Αθήνα και να μας πάρει ο πατέρας μας, η μητέρα μας, να μας πει κάτι, και εμείς να πάρουμε το 100 και να ζητήσουμε να μας συνδέσει με την Καστοριά. Είναι πολύ εύκολο να γίνει. Α, μάλιστα. Και άμεσο. Και άμεσο. Τελειώνοντας, θα ήθελα, λόγω των ημερών, ξέρουμε ότι ο 15 Αύγουστος είναι το Πάσχα του καλοκαιριού. Ναι. Είναι το γλέντι, είναι η διασκέδαση, έστω και υπό τους όρους και τους στενούς περιορισμούς του κορονοϊού. Ακριβώς, εκεί ήθελα να καταλήξω ότι όσοι είναι από τους τυχερούς που θα πάνε διακοπές, γιατί αρκετοί συμπολίτες μας δεν θα πάνε ή έχουν επιλέξει να μην πάνε. Φυσικά. Θα ήθελα να τους παρακαλέσω να προστατεύσουν τον εαυτό τους και τους δικούς τους ανθρώπους αυτές τις μέρες και όχι μόνο αυτές τις μέρες γενικά. Ξέρω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο. Εμείς βέβαια σαν Καστοριά περάσαμε δύσκολες στιγμές. Κάναμε μεγάλη προσπάθεια όλοι μας για να μπορέσουμε να είμαστε εδώ που βρισκόμαστε σήμερα και θα ήθελα να συνεχίσουμε να σκεφτόμαστε έτσι θετικά και να προστατεύουμε τόσο τους εαυτούς μας όσο και τους γύρω μας. Έτσι λοιπόν θα ήθελα εγώ με τη σειρά μου να παρακαλέσω τα μέτρα που μας συστήνουν οι ειδικοί να μπορέσουμε να τα... Οι ειδικοί που φοβούνται πάρα πολύ τον 15 Αύγουστο, τον συνωστισμό από εκκλησίες μέχρι γλέντια οικογενειακά, γιατί γιορτάζει και πάρα πολλοί κόσμος, φοβούνται πάρα πολύ τον 15 Αύγουστο. Σίγουρα, δεν πρέπει να το περιορίσουμε μόνο εκεί όμως, γιατί είδατε ότι δεν είχαμε 15 Αύγουστο και ανεβήκανε τα κρούσματα, τα γνωρίζουν οι ειδικοί καλύτερα αυτά. Δεν πρέπει να το εστιάσουμε μόνο εκεί, απλά γενικά θα πρέπει να μας γίνει βίωμα. Έχουν αλλάξει συνήθειές μας, δυστυχώς. Σε κανένα δεν αρέσει αυτή η κατάσταση, αλλά θα πρέπει να είμαστε σωστοί σε αυτά που μας λένε οι γιατροί, οι ειδικοί, έτσι ώστε να μπορέσουμε να το περάσουμε όσο γινόταν πιο ανώδυνα. Ναι. Και καταλαβαίνουμε και το δικό σας έργο που πρέπει να πάτε στο μαγαζί, πρέπει να μετρήσετε κόσμο, πρέπει να δείτε αποστάσεις, πρέπει να δείτε ορθίους και καθήμενους. Είναι και εσάς, καταλαβαίνω, πάρα πολύ δύσκολη θέση σας όταν θα αναγκαστείτε να βάλετε και το πρόστιμο. Σίγουρα, αλλά το καλύτερο θα είναι ο καθένας να ακολουθεί τους κανόνες και την νομοθεσία που διαμορφώνει το κράτος, να το πω έτσι, και να μην έρχεται σε δύσκολη θέση η αστυνομία να κάνει τη δουλειά της, ενώ μπορούμε οι ίδιοι να ανταποκριθούμε σε αυτό που μας ζητάνε. Πολύ ωραία. Λοιπόν, κύριε Κοτσόνη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μια μέρα σαν τη σημερινή μαζί μας. Ευχαριστώ για να πούμε και εγώ, κύριε Νατολή, για την φιλοξενία. Καλές διακοπές σε όλους όσους δεν έχουν πάει. Καλό τριήμερο.
Καλό εορτασμό για την Παναγιά μας. Έτσι. Και στο Πανιδίνι, θα χαρώ να τα ξαναπούμε. Μακάρι να τα ξαναπούμε. Και για ευχάριστα πράγματα, όχι μόνο για, για δυσάρεστα πράγματα. Φυσικά. Βέβαια, σαν αστυνομία, κυρίως ασχολείστε με τα δυσάρεστα και τα παράξενα και τα περίεργα. Έτσι. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα σας. Καλή Παναγιά, κύριε Κοτσόνη. Centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936.